είναι ακόμη σε εξέλιξη. Συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Στις 7 η ώρα ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου, ωστόσο ακόμη η συνάντηση συνεχίζεται και δεν ξέρουμε σε πόση ώρα θα ξεκινήσει, την αναμένουμε. Θα δούμε λοιπόν τις δηλώσεις μετά, τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ των δύο Υπουργών εδώ στην Άγκυρα. Ωστόσο το κλίμα στην Τουρκία το γνωρίζουμε ήδη σχετικά με αυτή την μεσολάβηση της Γερμανίας. Θα λέγαμε, Λίνα, ότι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό όσον αφορά το ρόλο του Χάικο Μας, έως και φορτισμένο μάλιστα. Η πολιτική ανάλυση σήμερα το πρωί εδώ στην Τουρκία έβλεπε, θα λέγαμε, θετικά το ρόλο της Γερμανίας, με κάποιους μάλιστα να λένε ακόμη και ότι το Βερολίνο έχει μια ευκαιρία να προβεί σε πραγματική διαμεσολάβηση ενάντια στη γαλλική αλαζονία και το παραχάιδευμα των Ελλήνων, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Μετά τις δηλώσεις όμως του Χάικο Μας στην Αθήνα, η Άγκυρα και ο τύπος εδώ άρχισε να αλλάζει γνώμη προς το αρνητικό σχετικά με τη διαμεσολάβηση αυτή. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Μας, ο Χάικο Μας και το Βερολίνο υποστηρίζει και πάλι την Αθήνα και ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έχει έρθει εδώ στην Άγκυρα προκατηλημένος και ότι αυτό που πρόκειται να κάνει είναι ουσιαστικά να πιέσει την Άγκυρα να δεχτεί το διάλογο αλλά με τους όρους της Αθήνας. Ότι δηλαδή θα πιέσει η Γερμανία την Τουρκία να σταματήσει την όποια δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί αυτός αποτελεί όρος της Ελλάδας. Η Άγκυρα δηλαδή γνωρίζει ότι θα της ασκηθούν πιέσεις να αποσύρει ουσιαστικά τα πλοία της από την Ανατολική Μεσόγειο και αυτό δεν αρέσει στην Άγκυρα, ούτε μπορεί βέβαια και εύκολα τώρα να αποσυρθεί έτσι όπως έχει εκτεθεί και έχει απλωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν αντιληφθεί ότι η Γερμανία συζητεί έντονα ένα νέο σχέδιο Σουμάν, όπως λέγεται εδώ, ένα σχέδιο που στόχο έχει να σταματήσει την Τουρκία από το να προβαίνει σε γεωτρήσεις και έρευνες για τουλάχιστον μερικά χρόνια. Αν όμως η Τουρκία, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, το βλέπει αρνητικά κάτι τέτοιο, αν επιμείνει στις θέσεις της και... δηλαδή, τότε δεν αποκλείεται, Λίνα, να υπάρξει ακόμη και εμπλοκή σήμερα μετά από αυτή τη συνάντηση, δηλαδή να μην μπορέσει να προχωρήσει τίποτα απολύτως. Μάλιστα, κάποιες διπλωματικές πηγές εδώ επισημαίνουν ότι η Γερμανία μπορεί να έχει καλές προθέσεις, να θέλει να παίξει έναν μεσολαβητικό ρόλο και να θέλει διάλογο. Ωστόσο, το βαθύ αίσθημα δυσπιστίας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο το γεγονός να καθίσουν τελικά σε ένα τραπέζι. Η Γερμανία πάντως σήμερα που κάνει αυτή την μεσολαβητική προσπάθεια, έχουμε από τη μία πλευρά αυτή την εξέλιξη, από την άλλη όμως η Άγκυρα και ο φιλοκυβερνητικός τύπος εδώ βρήκε την ευκαιρία, θα λέγαμε, να υπενθυμίσει ότι σε λίγες ημέρες, δηλαδή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η τουρκική εταιρεία πετρελαίων αναμένεται να λάβει αυτό που περιμένουμε τόσο καιρό, εδώ και τρεις μήνες δηλαδή, να λάβει τις άδειες για έναρξη ερευνών μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου στο πλαίσιο του τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός ότι σήμερα επιλέγεται ο τύπος εδώ, τη στιγμή που βρίσκεται ο Χάικο Μας στην Άγκυρα, να υπενθυμίζει, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, αυτό το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει και αυτό, έχει βέβαια τη σημασία του, Λίνα. Δείχνει μάλιστα ότι η Άγκυρα πιέζει και με άλλα χαρτιά στη Μεσόγειο και την Ελλάδα και τη Γερμανία που θέλει να αναλάβει αυτό το ρόλο.